Ονομάζομαι David Jimerson, είμαι 25 χρονών, κατάγομαι από τις Φιλιππίνες, αλλά διαμένω στην Κύπρο. Τα τελευταία 5 χρόνια εργάζομαι στο εξωτερικό. Όπως τα προγραμμάτισες, εντάξει. Πολύ ωραία. Έχεις στόχιστο. Είσαι μάνα στη μαγειρική. Μέσα στη διαδικασία της μαγειρικής δεν δυσκολεύτηκα καθόλου. Είχα το confident και ήξερα ακριβώς τι θα έκανα, όπως τα είχα όλα στο μυαλό. Μπράβο, Ναβίθ! Είσαι μία λεβενκιά! Γεια σας. Καλώς τον. Γεια σου. Πώς σε λένε? Ονομάζομαι David Jimerson. Από πού είσαι, David? Βασικά, η μαμά μου είναι μισή Αμερικανίδα Φιλιππινέζα και ο πατέρας μου Λιβανέζος. Και εσύ μεγάλωσες στην Αθηνά, στην Ελλάδα? Όχι. Γεννήθηκα στις Φιλιππίνες. Ναι. Στα 8 μου ήρθα στην Κύπρο, επειδή η μητέρα μου παντρεύτηκε ένα Κυπρέο. Όμως στα 19 μου έχω φύγει από την Κύπρο και πήγα στο εξωτερικό. Εξωτερικό πού? Στην Σουηδία. Κουζίνα αγαπημένη? Μ' αρέσει πάρα πολύ η σκανδιναβική κουζίνα. Βγάζεις απ' έξω και τη Λιβανέζικη και τη Φιλιππινέζικη. Ναι, όμως μ' αρέσει να κάνω twist. Δηλαδή, μ' αρέσει να συνδέω υλικά από την Ασία, τη Μεσογειακή και την Σκανδιναβική. Πόσες γλώσσες μιλάς? Μιλάω Φιλιππινέζικα, ναι. Αγγλικά, ναι. Σουηδικά και ελληνικά. Απορροφηθήκαμε τόσο πολύ με τις γλώσσες και τις χώρες και όλο αυτό, που δεν ρωτήσαμε τι μας φτιάχνεις, τι μας έχεις φέρει σήμερα. Σήμερα σας φτιάχνω γραβίδα με σος μπουρμπλόν. Ωραία. Από γκουάβα. Πατάτες περουβιανές, από ξεραμένες αντζούγες. Οι πατάτες του Περού που κολλάνε? Δεν το έχω ξαναδοκιμάσει, δεν έχω ξαναμαγειρέψει την πατάτα την περουβιανή και ήθελα να τη δοκιμάσω. Εδώ! Εδώ. Σήμερα! Σήμερα σε εσάς. Γιατί? Για να σας εντυπωσιάσω. Δώστε και εδώ. Μάστερ σεφ. Γιατί? Διότι ήθελα να αποδείξω στα αδέρφια μου ότι όταν υπάρχει ένα όνειρο, γίνεται πραγματικό όταν το ακολουθάς. Δυστυχώς, μου έχει κόψει το... Ωραία. Αντί να μας κοιτάς και να μας αναφέρεις αυτό, θες να βρεις μια λύση. Ναι. Αυτό δεν είναι μάγειρας? Ναι. Πάμε. Για τα αδέρφια. Δείξε μας τι μπορείς να κάνεις. Πώς θα το στρίψεις, πώς θα το σώσεις. Αυτή είναι η τελευταία ευκαιρία για να το πετύχεις. Το σωσές? Ναι, το έσωσα. Πάμε, πάμε. Έχουμε 20 δευτερόλεπτα. Στείνεις. Στείνω τώρα. Πέντε, δύο, ένα, τέλος χρόνου. Ένιωθα αμήχανα. Ένιωθα ότι το πιάτο μου δεν άξιζε για το MasterChef και ότι δεν θα ήταν καθόλου νόστιμο ή δεν θα το αγγίζανε καν. Στο τσακ, ε? Ναι. Γιατί έτσι, πόσες φορές το έχεις δοκιμάσει το πιάτο? Ούτε μια φορά. Πρώτη φορά το κάνεις εδώ? Ναι. Μπορώ να ρωτήσω γιατί? Μ' αρέσουν πάρα πολύ οι προκλήσεις και ήθελα να αποδείξω εσάς τι μπορώ να κάνω. Γιατί σου είπε κανένας ότι πρέπει να κάνεις πρώτη φορά κάτι και να μην το έχεις? Ποιος είναι? Ήθελα να βάλω τον εαυτό μου σε challenge. Δεν είναι σοβαρό. Αυτό το τι είναι? Είναι από ξεραμένες σαντζούγες. Πολύ ιδιαίτερο στυλ. Ευχαριστώ. Για να δούμε. Έχεις κάνει ένα πιάτο για τα δικά μου γούστα αρκετά περίεργο. Αλλά μέσα στην πολυπλοκότητα όλη αυτή βρίσκω κάποιο ενδιαφέρον. Θέλω να δω τι θα κάνεις στην πορεία. Από μένα έχεις ναι. Ευχαριστώ πολύ. Φίλε David, μπορείς να μετρήσεις πόσα διαφορετικά υλικά υπάρχουν σε αυτό το πιάτο? Ναι. Πόσα? Πάνω από 6 υλικά. 6.
Ναι. Παραπάνω. Και τα υλικά που είναι μέσα στη σάλτσα και. Πώς λοιπόν αποφασίζεις να κάνεις ένα πιάτο το οποίο έχει τόσα πολλά διαφορετικά υλικά και να λες ότι δεν το έχεις ξανακάνει ποτέ, δεν το έχεις ξαναδοκιμάσει? Θες να κοιτάξεις λίγο την καραβίδα που σου γύρισα εκεί? Το παρέψησα λίγο. Λίγο? Το παρέψησα. Το πολύ ποιο είναι? Δεν υπάρχει πολύ λίγο. Το παρέψησα. Είναι μια μεγάλη αστοχία. Διότι είναι ένα πολύ ακριβό υλικό που οπωσδήποτε δεν πρέπει να την παραψήσω. Εγώ θα σου πω ότι βρήκα ένα όμορφο πιάτο με πάρα πολλά τεχνικά λάθη. Και δυστυχώς από μένα είναι όχι. Ευχαριστώ. Θα σου πω κάτι. Όχι, όχι, όχι. Αυτό βάλ' το καλά στο μυαλό σου. Στις κουζίνες δεν αφήνουμε τα πράγματα στην τύχη. Συνηθίζεις να αφήνεις πράγματα στην τύχη? Συνήθως όχι. Και γιατί σήμερα άφησες ένα πιάτο στην τύχη? Εξήγησέ μας, έλα εδώ μπροστά και εξήγησέ μας. Γιατί δεν μπορώ να το πιστέψω. Διότι ήθελα να βάλω challenge στον εαυτό μου. Ποιον εαυτό σου? Ποιος κρίνει ποιον σήμερα? Εσείς. Για μένα το πιο σημαντικό πράγμα που έγινε την ώρα που μαγείρευες είναι ότι ενώ σου έκοψε η σάλτσα βουτύρου, εσύ το ξανάκανες. Έδειξες ότι αντιδράς. Τώρα, αν ήταν τύχη ή όχι, θα φανεί στο bootcamp. Ευχαριστώ πολύ. Δεν πάει χαμένη αυτή η ποδιά, Πραγματικά θα σταγωρηθώ πολύ. Δεν σας απογοητεύσω την επόμενη φορά. Για να δούμε. Καλημέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλώς ήρθες, David. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλώς ήρθες. It's a first step, but I believe I got a lot to show in the future. I will make this Εγώ που είπα όχι πάντως, για να είμαι ειλικρινής, θα είχα στεναχωρηθεί αν είχε φύγει. Είναι καλός. Έχω κλάψει πάρα πολλές φορές πραγματικά, όμως αυτή τη φορά δεν πρόκειται να λυγίσω για κάτι που μπορώ να φτιάξω την επόμενη φορά.